Με πολύ χαρά έτσι θα τον καλησπερίσουμε εδώ από την Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο, τον Κώστα τον Επεγλέρα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Και εμείς, και εμείς είμαστε μια χαρά. Πόσο γράφει το κοντέρ πλέον? Το κοντέρ γράφει 42 γεμάτα. 42 γεμάτα, ε. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αλήθεια, όταν ξεκινούσες σε πολύ μικρή ηλικία το ποδόσφαιρο, Κώστα, φανταζόσουν τον εαυτό σου να παίζει ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία? Δύσκολα. Εντάξει, θα πω πως σίγουρα από μικρός το λάτρεψα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα έλεγα ότι με το που σχολούσα από το σχολείο, το πρώτο πράγμα που κοιτούσα ήταν το πώς θα βγω να παίξω στη γειτονιά ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά δεν θα φανταζόμουν ότι σε αυτή την ηλικία θα μπορώ ακόμη να το υπηρετώ, όπως είπατε και εσείς, και να αγωνίζομαι επαγγελματικά. Θα έλεγα ότι ειδικά εκείνα τα χρόνια στο μυαλό όλων ήταν ότι κάπου στα 33-34 σήμαινε η λήξη για κάποιον ποδοσφαιριστή. Ναι. Ενώ θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές και μετά τα 35-36 να αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, για να το υπηρετείς ακόμη και τώρα σε αυτή την ηλικία, και φέτος είσαι και πάλι στον Αχιλλέα Φαρσάλων, για όσους δεν γνωρίζουν, ομάδα που παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι προβιβαστής, έτσι δεν είναι? Ναι, η ομάδα ανέβηκε πέρυσι από το Α τοπικό και όλοι ξέρουν πως η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ένα πρωτάθλημα, θα έλεγα, σκληροτράχυλο και αρκετά δύσκολο. Ναι. Δεν έχει σημασία μόνο το να παίζεις, αλλά και πώς παίζεις. Και γενικότερα τα πόδια σου βαστάνε? Μπορείς να το να βγάλεις ένα 90 λεπτό που λέμε, τα καταφέρνεις? Κοιτάξτε, να είσαι σίγουρο ότι αν δεν φαινόμουν καλά και αν δεν έβλεπα τον εαυτό μου ότι όντως μπορώ να είμαι έτσι όπως θα ήθελα εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίζω να το κάνω. Ναι. Από τη στιγμή που βλέπω ότι είμαι καλά και ότι αυτό μου δίνει δύναμη κάθε μέρα, νομίζω ότι το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει πλέον να έχεις σπάσει και όλα τα κοντέρ γενικότερα όσον αφορά τις συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν τις έχεις μετρήσει τις συμμετοχές σου ή πόσες είναι περίπου. Η αλήθεια είναι ότι είχα διαβάσει και εγώ σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος το είχε βγάλει, που έλεγε ότι ήμουνα πρώτος σε συμμετοχές σε εθνικών κατηγοριών. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 665. Εντάξει, είναι ένα ρεκόρ το οποίο σίγουρα με ικανοποιεί και είναι κάτι το οποίο όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε ότι μένει σαν παρακαταθήκη. Ναι. Όταν σταματήσεις, δηλαδή, ακόμη δεν το έχεις στο μυαλό σου, δεν το σκέφτεσαι? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κοιτάω κάθε χρόνο και ξεχωριστά. Δεν θέλω να, βλέπω το πώς είμαι αυτή τη χρονιά που διανύω, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι καταπονέσεις στο σώμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ναι. Και θέλω αυτό που είπα και πριν, ότι όταν πάρω την απόφαση ότι θα συνεχίσω, να συνεχίσω και να είμαι όντως έτσι όπως εγώ θέλω. Για να μπορείς, βέβαια, και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αποτελείς και αποτελείς ένα παράδειγμα για τους νεότερους. Φαντάζομαι και εκεί στην ομάδα που είσαι θα σε έχουν σαν ποδοσφαιρικό πατέρα οι περισσότεροι νεαροί σε ηλικία. Δίνοντας το παράδειγμα, θα πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου, να προσέχεις τη ζωή σου, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσες στα 42 σου χρόνια να παίξεις, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, και είναι αλήθεια αυτό ότι αν σας πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο να, από ότι όταν ήμουν επαγγελματίας, από ότι όταν έπαιζα σε ομάδες επαγγελματικές, όταν έπαιζα σε ομάδες Super League, με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή στον Αχιλλέα Φαρσάλων, είτε ήταν πέρυσι στο Α τοπικό, είτε φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Είτε από προπόνηση, είτε από ξεκούραση, φαγητό, ό,τι πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει την Κυριακή να είναι σε καλή κατάσταση.
Βλέποντας έτσι τα τελευταία χρόνια με τον Άρη, παρακολουθώντας Κώστα αρκετές ομάδες και γενικότερα τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει και από το Κλεάνθης Βικελίδης, εσύ εκνευρίζεσαι καθόλου, σε στεναχωρεί βλέποντας αρκετούς από αυτούς με παραπανήσια κιλά, αρκετά βαρύς, ουσιαστικά να κάνουν αγκαρία παίζοντας ποδόσφαιρο? Όχι, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτή, ότι βλέπω αρκετά παιδιά τα οποία και νεαρά σε ηλικία να είναι σε μια ομάδα επαγγελματική, να είναι σε μια ομάδα άκρως ανταγωνίσιμη, mm-hmm. και αυτή να είναι, θα έλεγα, παρατημένη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο τον οποίο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αμείβεται, είναι το επάγγελμά του, να μην προσέχει τον εαυτό του και να μην είναι σε καλή κατάσταση ώστε την Κυριακή να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει και να δώσει στην ομάδα αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέξαν τον κάθε ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί όταν εγώ ήμουν σε επαγγελματικό επίπεδο, ναι. Δεν φανταζόμουν, μάλλον δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής στην ομάδα ο οποίος να είναι υπέρβαρος, ο οποίος να έχει παραπανήσει ο λίπος. Δηλαδή δύσκολα έβρισκες εκείνον τον καιρό κάποιον ποδοσφαιριστή να είναι τόσο παρατημένος. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπω αρκετά σε ομάδες αυτό το πράγμα και δεν μου κάνει τόσο καλή εντύπωση. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα μου έρχεται αυθόρμητα, Κώστα, το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του Σέρχιο Κόκε, με τον οποίο συνυπήρξες τον Άρη για πολλά χρόνια. Και εγώ θα τολμήσω να κάνω τη σύγκριση. Αυτός εγκατέλειψε πρόωρα στα 33-34. Ουσιαστικά από πέρσι, όταν έφυγε από τον Άρη, σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και εσύ στα 42 συνεχίζεις. Μια ξεκάθαρο παράδειγμα του πόσο μπορεί να παρατείνει ποδοσφαιρικά τη ζωή του ένας ποδοσφαιριστής, όπως προσέχει τον εαυτό του, και πόσο ένας άλλος ο οποίος είναι πολύ χαρισματικός. Ο Κόκε, θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, ήταν από τους πιο χαρισματικούς παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκες. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Κόκε ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε οποιαδήποτε ομάδα της Super League αγωνιζόταν. Σίγουρα όταν ήρθε στον Άρη θα έλεγα ότι ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, mm-hmm. αλλά αυτόν τον Κόκκι που είδα τα τελευταία χρόνια τα οποία επέστρεψε στην ομάδα δεν νομίζω να έχει καμία σχέση με τον Κόκκι τον οποίο όλοι ξέραμε πιο παλιά. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θέλεις να αγωνιστείς και να έχεις αφαιθεί. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ζητάς κάτι παραπάνω από την οποιαδήποτε ομάδα θελήσεις να πας. Ναι. Και δεν ξέρω την επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι πάνε να μιλήσουν με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι υπέρβαρος, ο οποίος έχει παραπανήσει ο λίπος, παραπανήσει κιλά, ο οποίος είναι πίσω σε φυσική κατάσταση. Πρέπει όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε μεταγραφή να τα βάλει κάτω και να πεις ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής σε πόσο καιρό, εφόσον τον πάρω, θα μπορεί να με βοηθήσει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για κάθε ομάδα αυτό. Ναι, τώρα πας σε άλλα μονοπάτια και αυτό αφορά τη γνώση. Ναι, νομίζω και ότι αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι αυτό στήχησε πιο πολύ πέρυσι στον Άρη από ότι ναι. παρακολουθούσα και έβλεπα κάποια παιχνίδια, ναι. κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι νομίζω ότι ναι, μεν υπάρχει το ταλέντο, ναι, μεν θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Όταν δεν είσαι καλά, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορείς να βγάλεις αυτό που θέλεις να δώσεις με την αξία την οποία έχεις. Mm-hmm. Έπαιξες σε πάρα πολλές ομάδες και σε καλές ομάδες. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως στις επαγγελματικές, αν και για μένα και νομίζω και για όλους, τύπης είσαι ερασιτέχνης φέτος, γιατί με τον τρόπο που δουλεύεις και ζεις, επαγγελματίας είσαι, φαντάζομαι για όλους, ακόμη και τώρα. Τι θέση έχει ο Άρης στην καρδιά σου και γενικότερα στην καριέρα σου, γυρίζοντας λίγο το χρόνο προς τα πίσω τώρα, μιας και πάμε προς το φινάλ? Έπαιξες πολλά χρόνια, έκανες πολλές συμμετοχές, φορές στο περιβραχιόνιο του αρχηγού, έπαιξες στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος περνάει από τον Άρη να έχει παίξει 4 χρόνια, να είναι αρχηγός αυτήν την ομάδα, να έχει ζήσει καταστάσεις. Νομίζω ότι σίγουρα είναι μέσα στην καρδιά μου. Όπως μέσα στην καρδιά μου είναι η Λάρισα, που είναι η ομάδα ναι. η οποία ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Και ξαναγύρισες ο Πανιλιακός, ο Ηρακλής, ο Ατρόμητος.
δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα περάσει και θα καθίσει σε όλες τις ομάδες, γιατί αν δείτε σχεδόν έχω σε κάθε ομάδα 4 χρόνια και πάνω το να αγωνίζομαι σε κάθε ομάδα. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι είναι αυτό που θα έλεγα, όπως είπα και πριν, είναι ανταμοιβή το να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζεσαι και να σου δίνουν κάθε χρόνο και καινούριο συμβόλαιο. Ναι. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, μιας και ούτως ή άλλως μένεις μόνιμα στη Λάρισα, δεν έχασες την ευκαιρία όταν ο Άρης επισκέφθηκε την Λάρισα για να παίξει στη Φιλιππούπολη με τον Απόλλωνα, μια ομάδα η οποία προβιβάστηκε και αυτή φέτος στη Football League από τη Γάμα Εθνική. Πήγες να δεις το παιχνίδι. Θέλω έτσι να μας πεις με το έμπειρο μάτι σου τι είδες. Είδες κάτι διαφορετικό φέτος από τον Άρη? Να περιμένουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είδαμε πέρσι? Κοιτάξτε, αυτό που είδα είναι ότι είδα έναν Άρη τελείως διαφορετικό σε νοοτροπία από πέρσι. Είδα έναν Άρη με πολύ περισσότερα τρεξίματα. Έναν Άρη που όντως βγάζει ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Και γενικά είδα μια ομάδα η οποία δείχνει αυτό που χρειάζεται η κατηγορία. Γιατί είναι μια κατηγορία η οποία είναι τελείως διαφορετική, όσο και αν πολλοί νομίζουν ότι η Β' Εθνική είναι μια κατηγορία η οποία είναι εύκολη και ότι μια ομάδα σαν τον Άρη ή σαν τον Όφη, αν δεν δείξεις πραγματικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είσαι ανταγωνίσιμος, δεν μπορείς να πάρεις και να κερδίσεις την άνοδο. Νομίζω ότι ο Άρης τα έχει αυτά τα στοιχεία φέτος. Mm-hmm. Αρκετά τα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα είναι παιδιά τα οποία έχουν παίξει χρόνια σε αυτή την κατηγορία και την ξέρουν. Είναι αυτό που είπα πριν, έναν Άρη τελείως διαφορετικό σε φιλοσοφία από αυτόν τον Άρη τον οποίο είχα δει πέρυσι σε πολλά παιχνίδια. Βέβαια, πιστεύω ότι γίνεται πολύ, ναι, πολύ διαφορετική δουλειά. Πιστεύω ότι γίνεται τελείως διαφορετική δουλειά πρώτα από έξω από την ομάδα και μετά αυτό εισέρχεται μέσα. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό βγαίνει στο γήπεδο. Όταν υπάρχει καλή χημεία από πλευράς διοίκησης, προπονητή ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι αυτό θα βγει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν αυτά δεν υπάρχουν, νομίζω ότι δεν μπορεί να βγει και το καλό πρόσωπο της ομάδος μέσα στο γήπεδο. Λένε βέβαια κάποιοι ότι δεν έχει αρκετή ποιότητα φέτος ο Άρης. Έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν, που λέμε, στο δυναμικό πρωτάθλημα και το ιδιαίτερο πρωτάθλημα της Football League, αλλά υστερεί σε ποιότητα το ρόστερ. Όχι, δεν θα συμφωνήσω, γιατί εγώ είδα έναν Άρη ο οποίος θα έλεγα αυτό που είδα σαν έλλειψη, αλλά δεν το έλεγα πάλι έλλειψη, γιατί έχει τις εσωτερικές λύσεις. Δεν είδα ένα φορ, θα έλεγα βαρύ, ένα φορ περιοχής που μπορεί να σε βοηθήσει πιο πολύ στο εύκολο γκολ. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης δουλεύει ομαδικά και δουλεύει σε ένα άλλο στυλ. Και δεν είδα ότι αυτό θα φανεί σαν έλλειψη. Δηλαδή θα καλυφθεί μέσα από την ομαδική δουλειά, δηλαδή, μέσα των επιλογών που έχει ο προπονητής. Εγώ ήταν μια ομάδα η οποία από το κέντρο και μπροστά ειδικά προσπαθεί να βγάλει αρκετά πράγματα που θέλει ένας προπονητής, που θέλει μια ομάδα να παρουσιάζει σε ένα παιχνίδι. Έχει και καινούριο προπονητή η ομάδα φέτος, ένα προπονητή που γνωρίζει την κατηγορία. Δεν ξέρω, πέρσι είχε τον Νίκο Αναστόπουλο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Άρη, τον Νίκο τον Κωστένογλου, δύο έμπειρους και με μεγάλη καριέρα και ως ποδοσφαιριστές προπονητές, αλλά πήγε πολύ στραβά το πράγμα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έτσι είναι. Με τον κύριο Αναστόπουλο είχα συνεργαστεί, τον ήξερα. Σίγουρα με τον κύριο Κωστένογλου και με τον κύριο Σφανό δεν έχω συνεργαστεί. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει από την αρχή, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο μετά να τα φέρεις στα ίσα και από πλευράς προπόνησης και από πλευράς παιχτών. Και νομίζω ότι ο Άρης, αυτό το βάρος το οποίο πρέπει να έχει κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει ότι αγωνίζεται στον Άρη, σαν μεγάλη ομάδα,
Νομίζω ότι ο φετινός Άρης μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές από αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ έχουν το πρωταθλητισμό της Β' Εθνικής. Ναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ατού για την ομάδα. Ναι. Θα μπορέσουν όμως να διαχειριστούν, Κώστα, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ που φόρησες και το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, γιατί ο Άρης είναι ομάδα δύσκολη, ο Άρης είναι ομάδα που πρέπει κάθε Κυριακή να κερδίζεις. Και τα δύσκολα είναι όταν η ομάδα στραβώσει ένα αποτέλεσμα να μπορείς να το διαχειριστείς. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοια αποτελέσματα ώστε να μπει στη διαδικασία του να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει όλοι μαζί να είναι ενωμένοι και να μπορέσουν να διαχειριστούν όπως κάθε μεγάλη ομάδα ξέρει να διαχειρίζεται ένα κακό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό το φιλικό της επόμενης εβδομάδας με την Μπόκα πιστεύεις θα κάνει καλό στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, στον προπονητή, στον τεχνικό της διευθυντή που δεν έχουν ζήσει έτσι, τέτοιες καταστάσεις? Θα είναι βοηθήσει, εμπειρία για αυτά τα... Ναι, θέλω να πω, δηλαδή θα τους βοηθήσει να μπουν καλύτερα στο κλίμα. Πώς το εισπράττεις εσύ που έχεις παίξει και τέτοια παιχνίδια? Πιστεύω ότι αυτό το φιλικό με αυτό το φιλικό θα καταλάβουν τα παιδιά σε ποια ομάδα βρίσκονται από πλευράς κόσμου, από πλευράς δυναμικής. Και είναι ένα καλό τεστ να παίξουν με μια ομάδα η οποία για αυτούς θα πρέπει να μπουν και να χαρούν το παιχνίδι. Και μέσα από τις δυσκολίες να γίνουν καλύτεροι για τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα έχουν στο πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Κλείνοντας την ποδοσφαιρική σου καριέρα, όλη αυτή η απίστευτη εμπειρία η οποία έχεις αποκομίσει και έχεις πράξει τόσα χρόνια στα γήπεδα, θα συνεχίσεις να την μεταφέρεις ενδεχομένως στα νεότερα παιδιά μέσα από κάποιο άλλο πόστο? Σκέφτεσαι να μείνεις στο ποδόσφαιρο όταν θα σταματήσεις? Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς το ποδόσφαιρο νομίζω ότι δεν μπορώ να... Θα αρρωστήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι το τι θα μπορεί να κάνω όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο το πώς θα είμαι καλά, το να αγωνιστώ με την ομάδα, να βοηθήσω την ομάδα την οποία αγωνίζομαι και όταν τελειώσει η χρονιά θα δω το τι μπορεί να κάνω. Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, όταν ήρθε ο Άρης στη Φιλιππούπολη, πήγα να δω το παιχνίδι. Mm. Δεν έχω πάει μόνο το ότι επειδή ήρθε ο Άρης, αλλά όταν έχω χρόνο, αν παίζω Σάββατο, δεν υπάρχει περίπτωση Κυριακή να μην πάω να δω κάποιο παιχνίδι το οποίο κρίνω ότι είναι παιχνίδι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον, είτε είναι ερασιτεχνικό, είτε είναι γάμα εθνικής, είτε είναι ο Απόλλωνας. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και δεν μπορώ χωρίς αυτό. Ναι. Mm. Ναι, άρα είναι βέβαιο ότι θα σε δούμε να είσαι μέσα στον χώρο. Και δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί καθόλου το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να γυρίσεις και στον Άρη από κάποιο άλλο πόστο. Και θέλω να μου πεις έτσι μετά από τόσα χρόνια, Κώστα, με ειλικρίνεια, αν αισθάνεσαι και λίγο έτσι, όχι πικραμένος, λίγο ενοχλημένος στον τρόπο με τον οποίο έφυγες έτσι ξαφνικά από την ομάδα, τη στιγμή που 4 χρόνια που ήσουν να είχες δώσει και το είναι σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν λειτουργούσαν έτσι όπως εγώ ήθελα και έτσι όπως έβλεπα την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτά τα πράγματα τότε τα είχα πει με την πραγματικότητα την οποία εγώ τα έβλεπα και όντως όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα νομίζω ότι είναι καλύτερα να προλαβαίνεις καταστάσεις παρά να σε προλαβαίνουν. Μετά από όλα αυτά είχε αυτή μια ρήξη με την τότε διοίκηση, αλλά δεν νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά τα οποία έχω ζήσει, να κρατήσω κακία σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχω συνεργαστεί σε οποιαδήποτε ομάδα ήμουνα. Mm-hmm. Περασμένα, ξεχασμένα που λέμε. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να κρατάμε τα καλά και τα κακά να τα φανούμε στην άκρη. Μάλιστα. Και να συνεχίζουμε. Mm-hmm. Πότε ξεκινάει πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Αυτό και αν είναι απίστευτο, θα ξεκινήσει νωρίτερα από το πρωτάθλημα της Football League πάλι. Αυτό είναι λίγο που με συναχωρεί, γιατί λέμε ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Λέμε κάθε χρόνο ότι αυτή η χρονιά θέλουμε όλοι να είναι καλύτεροι και βλέπω ότι κάθε πέρσι και καλύτερα, παρά κάθε φέτος και καλύτερα το όπως το θέλουμε και το λέμε εμείς κάθε χρόνο. Mm-hmm.
Εύχομαι, Κώστα, να είσαι υγιής πάνω απ' όλα, να συνεχίσεις να παίζεις ποδόσφαιρο αφού μπορείς ακόμη να το κάνεις και μάλιστα το κάνεις και καλά, και να γράψεις το κοντέρ, δεν ξέρω, κάποιο ρεκόρ ενδεχομένως, να το ψάξουμε κιόλας να δούμε αν υπάρχει και στην Ευρώπη ή οπουδήποτε κάποιο άλλο τέτοιο παράδειγμα σαν το δικό σου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που μετά από πολύ καιρό τα ξαναείπαμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Γεια.